Γεια σας, ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα φυσικό χυμό, με ένα υγιεινό πρωινό και συνεχίστε με την άθληση. Εγώ ξεκινάω με τη γυμναστική. Εδώ βλέπετε με μια φίλη μου, έχουμε ψοφήσει στο γέλιο, πραγματικά. Ξεκινάω με τη γυμναστική, όπως έλεγα. Να μην αφήνετε τίποτα στην τύχη του, τίποτα όμως. Όταν γυμνάζεστε, αισθάνεστε πάνω απ' όλα υγιείς, πρώτο. Είναι αυτό και μετά όλα τα άλλα. Να αισθάνεστε όμορφα πρώτα απ' όλα με τον εαυτό σας και μετά να σας ενδιαφέρει πώς σας βλέπουν οι άλλοι. Σας δείχνω κάποιες στιγμές από το γυμναστήριο. Ήταν η πρώτη μέρα γυμναστήριο. Την προηγούμενη είχα πάει για personal trainer και πήγα να δοκιμάσω και το γυμναστήριο μετά από αρκετά χρόνια. Γράφτηκα στο Java λοιπόν. Είναι πάρα πολύ καλά, μπορείς να πηγαίνεις καθημερινά, να παρακολουθείς όλα τα προγράμματα. Έχει ζούμπα, έχει γιόγκα, έχει πιλάτες, έχει πάρα πολλά. Και το καλό είναι ότι έχει και μία αίθουσα απασχόλησης των παιδιών. Επομένως, αν δεν έχεις που να τα αφήσεις, μπορείς να τα παίρνεις μαζί και αυτά να απασχολούνται στην αίθουσα όσο εσύ θα κάνεις τη γυμναστική σου. Αυτή είναι η αίθουσα των προγραμμάτων. Όταν δεν έχει κάποιο πρόγραμμα, μπορείς να πας και να ασχοληθείς με ό,τι όργανα έχει εκεί. Συνεχίζω με το φαγητό, έκανα κρυθαράκι ολικής αλέσεως και κοτόπουλο φιλέτο με κρέμα γάλακτος light και μανιτάρια και μια σαλάτα μαρούλι ντομάτα αγκουράκι. Τσιμπάω και ένα κρακεράκι την ώρα που μαγείρευα. Στη συνέχεια το πρόγραμμά μας έχει μπάλα, οπότε βλέπουμε την προπόνηση και περιμένουμε να τελειώσει. Τις περισσότερες ώρες κυνηγάω το ταρζανάκι το μικρό, την Αλεξάνδρα, δείτε που σκαρφάλωσε. Και εννοείται πως η γυμναστική μου δεν τελειώνει εκεί, πρωί και βράδυ βγάζω το σκύλο μας βόλτα και είναι και βαρύς ο άτιμος και τραβάει. Ένα μισάωρο τουλάχιστον, οπότε έχω και το περπάτημα μέσα στη γυμναστική μου. Και σαν να μην φτάνει αυτό, η Ρένα, η φίλη μου, η τρελή, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει πάμε να κάνουμε τώρα την εγγραφή αντί για αύριο που θα πάμε ξανά γυμναστήριο. Και έτσι καταλήξαμε και το βράδυ στο γυμναστήριο να κάνουμε διάδρομο, να κάνουμε όργανα για καμιά ώρα. Αποτέλεσμα, έχουμε καεί με τη γυμναστική, πραγματικά. Αν σας αρέσει, μην την αφήνετε να γραφτείτε σε ένα γυμναστήριο.